Είμαστε στην τρίτη μέρα ενός road trip, η οποία ξεκίνησε από την Ιγουμενίτσα για Βενετία. Από Βενετία ο τελικός μας προορισμός ήταν το Ίνσμπρουκ, αφού περάσαμε από τους Δολομίτες, και σήμερα ταξιδεύουμε για να φτάσουμε στο Σάλτσμπρουκ. Πριν φτάσουμε στο Σάλτσμπρουκ όμως, θα κάνουμε μία στάση στο Kelstein House, που είναι στο Berchtesgaden, και από το Ίνσμπρουκ είναι 160 χιλιόμετρα. Θα χρειαστούμε 2 ώρες και 1 τέταρτο. Σε αυτό το σημείο κατεβαίνουμε και πάμε να βγάλουμε εισιτήριο για το λεωφορείο, το οποίο στοιχίζει 16,60 το άτομο. Πρέπει να σας πω ότι στα χρήματα αυτά που θα πληρώσετε περιλαμβάνει το λεωφορείο συν την ξενάγηση που θα κάνετε μέσα στο χώρο του Kelstein House. Η βάση Αετοφολιά ήταν ένα από τα καταφύγια του Χίτλερ που ήταν κατασκευασμένα με σκοπό να του παρέχουν προστασία στις εξαιρετικά επικίνδυνες μέρες του πολέμου. Το Kelstein House χτίστηκε από το Σεπτέμβριο του 1939 μέχρι τον Αύγουστο του 1940 από τον αρχιτέκτονα Albert Speer και τις ομάδες εργασίας της οργάνωσης TOT. Ο Χίτλερ αρχικά το απέρριψε, αφού το 1940 διάλεξε μία άλλη τοποθεσία, την Ορεινή Φωλιά, και έβαλε να του φτιάξουν εκεί ένα καινούριο καταφύγιο. Η Αετοφωλιά είχε αρχικό προορισμό τη στέγαση του κυβερνητικού επιτελείου κατά την απόβαση στη Μεγάλη Βρετανία που σχεδίαζε ο Χίτλερ. Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε και έτσι το οχυρό χρησιμοποιήθηκε το 1944-45 κατά τη διάρκεια της μάχης των Αρδενών.
φεύγοντας από το Kelstein House θα κατευθυνθούμε στη λίμνη Κόνιγκση, όπου θα διανύσουμε 7,5 χιλιόμετρα και θα χρειαστούμε περίπου 12 λεπτά. Η λίμνη Κόνιγκση είναι μια πανέμορφη λίμνη σε ένα υπέροχο και ήρεμο τοπίο που συνδυάζει καταπράσινες βουνοκορφές με το υγρό στοιχείο και την έντονη βλάστηση. Αυτό πάντως που με εντυπωσίασε περισσότερο πέρα από την ομορφιά της φύσης ήταν η ηρεμία που κυριαρχούσε. Σε τέτοια αξιοθέατα και με καλό καιρό, Σαββατοκύριακα ή αργίες, υπάρχει κοσμοσυρωή, οπότε προτιμάτε να πηγαίνετε νωρίς, πριν τις 10. Τα καραβάκια αναχωρούν κάθε 5 λεπτά περίπου και δεν υπάρχει πρόβλημα επιβίβασης. Σημαντικό για το περιβάλλον είναι επίσης ότι τα καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές είναι ηλεκτροκίνητα. Αυτό ήταν ένα μικρό πέρασμα της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο Berchtesgaden, γιατί πήγαμε να επισκεφτούμε το Kelstein House και τη λίμνη Κόνιγκση. Φεύγουμε από εκεί και κατευθυνόμαστε για το Salzburg. Η απόσταση που θα διανύσουμε είναι 40 χιλιόμετρα και θα χρειαστούμε περίπου γύρω στα 3 τέταρτα. Φτάσαμε και στο ξενοδοχείο, ο Ecotel. Για να δούμε. Το Salzburg είναι πόλη στη Δυτική Αυστρία και πρωτεύουσα του Ομόσπονδου Κρατηδίου του Salzburg. Ο πληθυσμός του Salzburg είναι 145.000 κάτοικοι 2005 και 210.000 με τη Μητροπολιτική περιοχή. Από τα παλιά χρόνια το Salzburg αποτελεί σημαντική πόλη στο δρόμο μεταξύ Βορρά και Νότου. Μεγάλο πλούτο απέκτησε η πόλη στα σύνορα της Βαβαρίας με το ορυκτό αλάτι, γερμανικά Salz, εξού και το όνομά της. Η πόλη προστατευόταν από το κάστρο, γερμανικά Burg, που φέρει το όνομα Hohensalzburg και σήμερα αποτελεί σημαντικό αξιοθέατο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καλοδιατηρημένη παλαιά πόλη εποχής Μπαρόκ που κατασκευάστηκε μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά και το πανόραμα ως πύλη πρόσβασης για τις Άλπες. Σημαντική εμπορική και τουριστική σημασία έχει για την πόλη το γεγονός ότι εδώ γεννήθηκε ο μουσικοσυνθέτης Wolfgang Amadeus Mozart. Το όνομά του φέρουν σήμερα πολλά εμπορικά προϊόντα όπως λικέρ, σοκολατάκια κτλ.
καθεδρικός ναός του Salzburg, γερμανικά Salzburger Dom, είναι ο μπαρόκ καθολικός του 17ου αιώνα της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής στην πόλη του Salzburg της Αυστρίας, αφιερωμένος στον Άγιο Ρούπερτ και τον Άγιο Βεργίλιο. Ο Άγιος Ρούπερτ ίδρυσε την εκκλησία το 774 στα υπολείμματα μιας ρωμαϊκής πόλης. Ο ναός ξαναχτίστηκε το 1811 μετά από μια πυρκαγιά. Τον 17ο αιώνα ο καθεδρικός ναός ανοικοδομήθηκε πλήρως στον μπαρόκ στυλ υπό τον πρίγκιπα επίσκοπο Γουλφ Ντιετρίτς Βον Ράιτενάου στην παρούσα εμφάνισή του.